Πανικό, τα σπρέντα άρχισαν να ανεβαίνουν, η εικόνα τη χώρα άρχισε να γκριζάρει και πάλι πάρα πολύ. Έπρεπε να υπάρξει μια πολιτική πρωτοβουλία ουσία. Διαφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ψυχάρη ότι χάνουμε χρόνο. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Ξαναφέρνουμε την πολιτική συζήτηση εκεί που πρέπει να γίνεται. Επί τρει μέρε στη Βουλή η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί βουλευτέ θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ο κυρωμένα τι απόψει του και να μην δώσουμε λευκή επιταγή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αλλά με βάση το πρόγραμμα, το σχέδιο τη συγκεκριμένη πορεία μα για την έξοδο από την κρίση. Και αυτή η πορεία συμπεριλαμβάνει όχι νέα μέτρα, το οποίο θα επαναληφθεί και επ' αυτού θα τοποθετηθούν οι κυβερνητικοί βουλευτέ και όλο ο άλλο ο δικός χάρτη που θα ακολουθήσουμε μέχρι την έξοδο ε, από την κρίση. Ε, να κ... σα πω επί τη στη συζήτηση αυτή θα μάθουμε το χρέο πιο συγκεκριμένο. Θα μάθουμε πολλά πράγματα και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Έκλεισε και το ζήτημα αυτό που ο κύριο Τσίπρα, σαν το κολλητήρι κάθε μέρα μπαμπάκο, πότε θα φάμε, πότε θα γίνουν εκλογέ, έλεγε και χθε στην, Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ότι τον Οκτώβριο στείνονται κάλπε. Ε, λοιπόν, δεν στείνονται κάλπε τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση θα πάει κανονικά μέσα στη Βουλή, θα βάλει το θέμα τη ψήφου του Προέδρου τη Δημοκρατία. Οι εκλογέ θα ξεκινήσει η διαδικασία από τα μέσα Φεβρουαρίου, όπω λέει το Σύνταγμα, ένα μήνα πριν τη λήξη του Προέδρου τη Δημοκρατία. Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο και αυτό που μα ενδιαφέρει εμά είναι να βγει η χώρα από την κρίση. Η, το, το, το πολιτικό σκηνικό άλλαξε γιατί ο κύριο Ιεπρα μίλησε στην Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είναι αληθέ, αλλά σε μια κοινωνία η οποία είναι γονατισμένη και τη ρίχνει υποσχέσει κρότου λάμψη και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει το πρόβλημα, σε <σίλω> Να σώ, θα σώ, σώ, σώ κάτι. Μέχρι. Ωραία. Άρα λοιπόν, α πούμε ότι μα σε εμά τη δυνατότητα, τη φόρα, να λέμε εκλογέ αύριο μεθαύριο και του Τσίπρα και των δημοσιογράφων και των εφημερίδων κτλ. Μέχρι το Φλεβάρι δεν θα γίνουν εκλογέ. Ακριβώ. <σίλω> Έτσι έδειξε. Αυτό <σίλω> έκτο θα γίνει κανένα φοβερό ατύχημα που δεν μπορεί να υπολογίσει κανένα σήμερα. Δεν θα γίνουν εκλογέ. Μέχρι το Φλεβάρι θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, από αυτό που ξέρουμε τώρα. Ω το Φλεβάρι τι μπορεί να Α, αλλά αλλάξει? θα αλλάξει. Καταρχήν, ναι. αυτή η περίοδος είναι η πιο κρίσιμη για τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Θα αλλάξουν τα εξή. Θα ε, κατατεθεί ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει μέτρα... Τα οποία αφορούν του Έλληνε πολίτε. Πολύ συγκεκριμένα. Ωραία. Δεύτερον, θα, θα μεσολαβήσει το στρε τεστ των τραπεζών με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν αυτά όλα που ακούμε τώρα δεν μπορούν να γίνουν. Κόκκινα δάνεια, ρευστότητα στην αγορά. Ήδη έχουν ανακοινωθεί όχι σε επίπεδο εξαγγελιών αλλά συγκεκριμένα προγράμματα ενίσχυση τη ρευστότητα. Ω το βεβαιάρε. Βε, βεβαίω. Ναι, αρχίζει. Θα γίνει. Και, και αρχίζει, αρχίζει βεβαίω. Η διαπραγματεύση, κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο πακέτο. Δηλαδή, το Φλεβάρι, η κυβέρνηση θα πάει ενώπιον του ελληνικού λαού και δεν θα προτείνει μόνο πρόεδρο. Θα προτείνει και συγκεκριμένο πακέτο για το μετά τη μνημόνια πορεία τη χώρα. Ναι. Αυτή είναι μια πορεία η οποία δεν είναι χάνον χρόνο. Ναι, αλλά όμω, κύριε Ρίγα, οφείλετε να ομολογήσω. Είναι Έχω μια διώσει... πορεία μάλλον κερδίζεται χρόνο, έτσι όπω το περιγράφει. Όχι, όχι. Α, είναι μια... Χρόνο, μια ουσιαστική εντάξει. και, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι ψήφο εμπιστοσύνη. Δεν δίνουμε απλώ στην κυβέρνηση. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη με την ευρεία έννοια στη χώρα, στέλνοντα ένα μήνυμα προ τα έξω. Ότι η να... Ελλάδα να... δεν παραπέει. Όχι, ο... οφείλετε ο... να αναγνωρίσετε ότι όσο έλεγα εγώ ω δημοσιογράφο και οικονομέα ή ο Τσίπρα και ο Σακελαρίδη, άλλο τόσο το έδαν και οι υπουργοί ότι πάμε για Αυτό σα λέω ότι υπήρχε ένα ε, σκηνικό. Ε, μη σα είναι ε, Μα είπα, εμεί δεν